Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πριν λίγο τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και ξέρετε, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όλοι κρινόμαστε και για αυτά που λέμε και για αυτά που αποφεύγουμε να πούμε. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είπε ούτε μία κουβέντα για το εργασιακό νομοσχέδιο. Τίποτα. Βρήκε να πει διάφορα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα αφήνω στην κρίση του κόσμου, αστειότητες. Δεν είπε κουβέντα για το εργασιακό νομοσχέδιο. Και είναι φυσιολογικό να μην μπει κουβέντα για το εργασιακό νομοσχέδιο, γιατί τον ενώνει μια κοινή διαδρομή και με τον κύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων ήταν το κοινό πεδίο συνένεσης το 2012 και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ τότε. Έρχομαι λοιπόν στο νομοσχέδιο. Τέτοιες μέρες το 2018, σε κεντρικό τραπεζικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, μπήκε τρίμερο λουκέτο για παραβίαση ωραρίου. Τρίμερο λουκέτο. Μόνο το 2018 γίναν 229 έλεγχοι στις τράπεζες με πρόστιμα 693.265 ευρώ. Μόνο το 2018. Έχετε φέρει ένα νομοσχέδιο και λέτε ότι κάνετε κινήσεις με το 13ωρο για να αντιμετωπίσετε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Πώς? Με το να διαλύετε την επιθεώρηση εργασίας. Το πρώτο πράγμα που κάνατε όταν αναλάβατε, είπατε, είναι να αλλάξετε το ύψος των προστήμων. Το μεγαλύτερο πρόστιμο το οποίο μπορεί να μπει πλέον από την επιθεώρηση εργασίας είναι 50.000 ευρώ. Το 2017 είχε μπει πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια. Να το πούμε καθαρά. Όταν παίρνεις πρόστιμα τα οποία ήταν 300.000 ευρώ, 1,6 εκατομμύρια και τα κάνεις 50.000 ευρώ, κάνεις πλάτες στους ισχυρούς. Είσαι η δύναμη της θεσμικής ανομίας και είστε μια βαθιά δύναμη θεσμικής ανομίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω από την κυβέρνηση ποια είναι τα στοιχεία σας για την αδήλωτη εργασία. Να σας πω εγώ στοιχεία για τους ελέγχους. Να σας πω ότι παραλάβαμε από εσάς αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας το 2018. Και το πήγαμε στο 9. Να σας πω ότι 15-19 με 230.000 ελέγχους και 145,8 εκατομμύρια πρόστιμα και με 50 εκατομμύρια δεδουλευμένα τα οποία πήραν οι εργαζόμενοι από τη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας. Ποια είναι τα δικά σας στοιχεία? Θα τα παρουσιάσετε στη Βουλή τι έχετε κάνει αυτά τα 4,5 χρόνια για την αδήλωτη εργασία? Και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι εννοείται γραφειοκρατικά βάρη που βγάζετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των γραφειοκρατικών βαρών είναι το ψηφιακό ωράριο. Το 2017 φέρνουμε το ψηφιακό ωράριο. Μέχρι τότε στη χώρα η υπερορία δεν δηλωνότανε ψηφιακά, χειρόγραφα. Χειρόγραφα. Και αυτό ήταν μια πηγή μεγάλης απάτης κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συγκρίνω το τελευταίο τετράμινο του 2017 με το τελευταίο τετράμινο του 2018. Το 2017 δηλώσαν 6.716 επιχειρήσεις ότι δώσαν υπερορίες για 177.000 εργαζόμενους. Το 2018 δηλώσαν 15.898 επιχειρήσεις για 370.000 εργαζόμενους. Και για πρώτη φορά πληρώθηκαν 3,2 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας που μέχρι τότε γραφόντουσαν στην άμμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος στην εργασία. Είναι ντροπή για τη χώρα σήμερα να συζητάμε το 13ωρο. Είναι ντροπή για τη χώρα σήμερα να συζητάμε όλα αυτά τα οποία διαλύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων. Δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν μας κάνει εντύπωση γιατί και ο ίδιος υπουργός έχει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση για τα εργασιακά ζητήματα. Δεν ξεχνάμε τη δήλωσή του ακόμα και για τη δολοφονική επίθεση στη Μανολάδα που έλεγε «Στον αέρα πυροβόλησαν και τους πήραν τα σκάλια». Κλείνω. Παρακαλώ. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Στον αέρα πυροβόλησαν και τους πήραν τα σκάλια. Δεν ξεχνάμε την προεκλογική του εμφάνιση με εργοδότες οι οποίοι εκβίαζαν μπροστά του εργαζομένους. Είστε η παράταξη της θεσμικής ανομίας στα εργασιακά. Είστε η παράταξη η οποία διαλύεται τις συμβάσεις, το ωράριο, τα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζομένων. Και είμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει και θα υπάρξει άλλος δρόμος. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ωράριο, με καλύτερους μισθούς, με κανόνες για όλους αυτούς τους οποίους εσείς προστατεύετε σήμερα για να παραβιάζουν τον νόμο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.